έφερα το τέρι μου στην κουζίνα. Γιατί λίγο, αυτό, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος με κοιτάζει πάντα από απέναντι, του τρέχει το σαλάκι και ζει με την αγωνία να του πω «Έλα Γρηγόρη μέσα». Ναι, ρε, λέμε. Και σήμερα επειδή είναι πολύ έτσι... Όλοι μπαίνουν εδώ μέσα το πρωί για να κάτσουν στις θέσεις τους. Τι ώρα έρχεστε μέσα εδώ, μία παρατέταρτο. Ο Γρηγόρης, 11 η ώρα, sky meeting. Κόβει βόλτα και λέει. 12.30 κάθε 10 λεπτάκια. Κάθε εσύ να μην ξέρω τη συνταγή, αν ρωτήσει η Ελένη να μην ναι, αλίμονο βέβαια, γι' αυτό έρχεσαι. Εσύ πώς το όλες τα κρεμμυδάκια, μου αρέσει πάρα πολύ. Ρε, πώς με λες, ρε Πασά, ρε Παλικάρι, φτιάξε μας και σήμερα. Λεβέντι μου, τι έχουμε Λεβέντι μου. Πασάκο μου. Άσε. Λοιπόν, έχω βάλει μακαρόνι να βράζει. Εκεί βρε, λέω, τι ωραία που έχεις το λύσει τα κρεμμυδάκια. Ξεκίνησε το τριώδιο και με έχει πιάσει. Γιατί σου είπα, είναι ο Κρόνος, πώς το πες, ο Κρόνος. Δεν μου λες, τι θα τη δεις εσύ τώρα, δη... να πω τώρα. Το έχεις βρει. Ναι, πήγα, διάλεξα κοστούμι. Θα ντυθώ χιονάτι. Με όχι, όχι, δεν θα την φαχιονάτη, αλλά από την αμαρτία μου το δοκίμασα το κουστούμι, ήμουν έτοιμος. ήμουνα μέσα από διτήριο και ακούω ένα παιδί από δίπλα, ένα παιδί έτσι όμορφο, γυμνασμένο, ακούω που λέει ρε μπιπ, ρε μπιπ, δεν αυτό, δεν κάνει. Και λέω τι, και ανοίγω την κουρτίνα, γιατί ήμασταν δίπλα τα αποδυτήρια, και ήταν ένα παλικάρι, ξέρω εγώ, και φορούσε μια στολή χιονάτης. Σχεδιά το φορέσω, δεν υπάρχει, θα κλαίγατε αν με βλέπατε. Βέβαια θα κλαίγαμε. Αλλά δεν μου έκανε εδώ. Τι κρίμα. Ήταν μεσάτη. Πώς το χάσαμε. Το παραγγείλουμε. Είχε πλάκα, θα είχε πολύ πλάκα με τα μουσικά και τα χιονάτη. Παιδί μου, τίποτα. Ναι. Έχει σχέση με θάλασσα. Αυτό θα σα πω μόνο. Ωραία, μην μα πει κάτι άλλο. Θα το δούμε την Τσίκνο Πέμπτη. Εμεί δινόμαστε και σας περιμένουμε να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Γιατί όπως ξέρετε, κάθε χρόνο την Τσικνοπέμπτη το ρίχνουμε πολύ έξω εδώ μέσα. Το έχουμε ανάγκη. Και φέτος πιο πολύ, γιατί ο Κρόνος μας έχει απαυτώσει, έτσι. Καλά, αυτό δεν λέγεται. Μου το πες, Κρόνος δεν τον είπες. Κρόνο τον είπα, γιατί αναρωτιέσαι και σου λέω ναι, ρωτιέσαι. Ο Σταύρος. Ορίστε, στη σειρά είμαστε εδώ οι Κρόνοι, οι τύποι αυτή τη στιγμή που μας πιάνει και μας σαλατιάζει. Σταύρος, Σκορπιός, Λιοντάρι. Και απέναντι ένα κόμπολτο σύντροχο. Εγώ τι είπα. Α, συγγνώμη, άκουσα Ταύρο. Ταύρος είπε. Είπα Ταύρο. Δεν πειράζει, δεν γίνεται. Αυτά είναι τα ζώδια που λίγο έτσι κάνει. Μάστα. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν σα φτιάχνω ένα γλυκό υπέροχο. Υπέροχο όμω, γιατί είναι σοκολατέλα. Καταρχά, για να μην αρχίσετε να με ρωτάτε, εκεί μέσα έχει ένα υπέροχο κοτόπουλο με πατάτε και πορτοκάλι. Αυτό εδώ, το οποίο είναι παραγγελιά από τον Γεβόρκ. Μάλιστα. Είχαμε κοτόπουλο στο ψυγείο μέσα και έχω φτιάξει ένα θεϊκό κοτόπουλο με πατάτες. Και μυρίζει φανταστικά. Θεϊκό όμως, έτσι. Φανταστικά και σου έχει πάρει και χρώμα, ε. Το λες ότι κάει και λίγο. Όχι, όχι. Είναι στο όριο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, φτιάχνω μια πολύ ωραία μακαρονάδα. Δοκίμασα, μα θες. Φτιάχνω μια ωραία μακαρονάδα. Αλλά η βασική μα συνταγή σήμερα είναι ένα γλυκό. Δεν υπάρχει να δοκιμάσει. Όχι, θα το γυρίσουμε ανάποδα, μην ασχολείσαι. Περίμενε. Έλα εδώ. Κάτσε να βοηθήσω. Ας το φίλε. Εμείς, μην ανησυχείς. Ωραία, γυρίστε το κοτοπουλάκι ανάποδα. Και εγώ πάω να κάνω το γλυκό μου, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έχω λιώσει 500 γραμμάρια σοκολάτα. Καταρχάς, τι είναι αυτό το γλυκό. Το γλυκό αυτό το βρήκα στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και λεγότανε κέικ σοκολάτας χωρίς ψήσιμο. Κέικ σοκολάτας δεν θυμίζει. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό γλυκό, θα φτιάχνετε πάρα πολύ γρήγορα και θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Ό,τι και να σας λέω δεν θα καταλάβετε. Λοιπόν, 500 γραμμάρια σοκολάτα, εντάξει, όλα πάνε καλά. Μην ανησυχείς, τέλεια. Λέγε. Τηλιώνω πάνω από νερό που σιγοβράζει ή στα μικροκύματα. Εγώ την έλειωσα πάνω από νερό που σιγοβράζει. Για την ακρίβεια την έλειωσα πάνω από τα μακαρόνια που βράζουν εκεί στο πλάι. Εντάξει. Λοιπόν, 500 γραμμάρια σοκολάτα με 500 μιλιλίτρα, 500 ml ζεστή. Κρέμα γάλακτος. Απλά μέχρι εδώ, έτσι. Τα βλέπετε και γραμμένα, υπάρχουν και στο site της εκπομπής. 500 γραμμάρια, το ζυγίζουμε στη ζυγαριά. Τη ζυγίζουμε στη ζυγαριά, δηλαδή τη σοκολάτα. Και 500 μιλιλίτρα, δηλαδή μετράμε την κρέμα γάλακτος στην κούπα, αυτή που έχει τις γραμμούλες πάνω. Εγώ βασικά στο σπίτι μετράω τον όγκο, τα μιλιλίτρα, στον κάδο το πολυμιξεράκι που έχει τις γραμμές στο πλάι, βολεύει πάρα πολύ κτλ. Όλοι εκεί το μετράμε ούτως ή άλλως. Εντάξει. Ανακατεύουμε απαλά με ένα σύρμα και το γλυκό μας σχεδόν έχει τελειώσει. Θα δείτε τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό, παιδιά. 500 γραμμάρια σοκολάτα, 500 ml κρέμα γάλακτος, φυτική ή ζωική. Εγώ βάζω ζωική. Αγόρι μου. Έτσι, μπράβο, το έχω ανάγκη. Το ξέρω κι εγώ. Ξέρεις από τι έχω ανάγκη. Για πες. Ρε παιδί μου, όλα πάνε καλά, αλλά έχω ανάγκη από... Όχι χάδι. Στοργή. Στοργή γενικότερα, από το σύμπαν στοργή. Είναι επιθετική καιρή, ρε παιδί μου, και έχω... Ξέρεις, είναι λίγο... Ξυπνάς το πρωί και λες μου πάνε όλα καλά, αυτή είναι η υγειά μου, οι δουλειές μου, όλα αυτά. Αλλά θες ένα χαμόγελο, θες
κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι εννοώ. Άσε, τέλος πάντων, whatever. Ναι. Είμαστε όλοι, θα περάσει αυτό. Τι λέει η Άση, περνάει αυτό. Ναι, θα πάμε διακοπέ. Θα περάσει τέτοια, μην ανησυχεί. Φάει μια πατατούλα, θα σου έρθει το χαμόγελο. Εμένα πρώτη φορά έτσι με αυτό το ηλικία. Τώρα το θυμάσαι, γιατί δεν έχει ξαναπεράσει έτσι τέτοια. Γιατί ξεχνά. Γιατί όλοι ξεχνάμε, γι' αυτό και είμαστε καλά. Αν το βάλουμε, θυμόμαστε το κάθε τι κακό που δύσκολο έχει περάσει. Περνάμε, τελειώσαμε. Πε η πατάτα. Παιδιά, η πατάτα είναι του ονείρου, έτσι. Έχω βάλει μέσα κοτόπουλο, έχω βάλει πατάτες, έχω βάλει πορτοκάλι λεμόνι, έχω βάλει μισό πακέτο φλόρα, αλλά έχω κάνει πολύ φαγητό έτσι, γι' αυτό βάλα μισό πακέτο. Έχω βάλει ένα μείγμα μπαχαρικών από το σούπερ μάρκετ, αυτό εδώ πέρα. Το βρήκα στα ράφια. Ναι. Ένα τυχαίο εκεί, ρε παιδί μου, το βρήκα. Δεν είναι κάτι που. Τα ρίκια με για κρεατικά, λέει. Ναι, εγώ το βάζω αυτό όταν ψήνω. Παντού. Ναι. Παιδί μου και στο γιαούρτι μπορεί να το βάζει. Έχει τυπάκι. Παιδιά, έκανα χθες σουβλάκια. Για πες. Μάζεψα τα κορίτσια μου, λέω κορίτσια σήμερα είμαστε σουβλατζούδες. Βάλαμε τα τέτοια μας, τα πολύ μας ποδιές. Πήγαμε, αγοράσαμε πιτούλες έτοιμες να τις ψήσουμε εμείς. Είπα και στο χασάπ μου να μου κόψει κοτοπουλάκι που εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν, αλλά άμα το κάνω με καρικεύματα μ' αρέσει. Να μου το κόψει κομματάκια, έτσι λεπτό κομματάκια, γιατί τα έκανα στο τηγάνι με λίγα καρικεύματα και ήταν αριστούργημα. Κόψαμε και κρεμμυδάκι με μαϊντανό και ντοματούλα. Ωραία. Κόψαμε και τις λαδοκολίτσες μας και κάναμε γλέντι σουβλακερί. Στήσαμε δικιά μας στο σπίτι μας. Κρίμα που δεν σας σκέφτηκα, γιατί είχαμε πάρει τόσες πίτες που έπρεπε να ταΐσω όλη τη γειτονιά. Φάγανε τα παιδιά αυτό. Αν φάγανε. Όλοι φάγαμε. Ναι, το σουβλάκι το λατρεύουν. Είχατε κάτι μπύρες και μετά λιποθύμησε. Ήμουνα, όσον ώρα μιλάς, λέω να δεις αυτή ποιο μπύρα μετά. Ίδια ώρα κοιμηθήκαμε τα παιδιά. 9 και 4, 9 και 20 παραπάνω δεν πήγαν. Λοιπόν. Έπεσα, αυτό ήταν. Αυτό είναι πολύ ωραίο με τα παιδιά να μαγειρεύουμε. Εγώ το λατρεύω. Και από το πάνω στη Θεσσαλονίκη μαγειρεύω την ανιψιά μου. Τρελαίνεται, τρελαίνεται την ανιψιά μου. Ειδικά το δίδυμο του σουβλακιού. Μαμά, είμαστε σουβλατζούδες. Τους αρέσει να τους βάζεις ρόλους. Τους αρέσει να τους βάζεις ρόλους. Τρελαίνεται. Λοιπόν. Γιατί το είπα όμως αυτό, γιατί μου είχες δώσει ένα μπαχαρικό, ένα σούμακ. Σούμακ, πώς σουμακ, αυτό σουμακ. Εδώ πέρα, το ξινό. Δεν είναι ξινό. Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι. Αυτό είναι ξινό, ρε. Στα δικά μου, όχι στον παιδιών βέβαια, καθόλου στον παιδιών. Ξινό. Εγώ το έβαλα πάνω από το δικό μου το σουβλάκι στο, πάνω στο κρέας. Σε όξινο είναι. Τι είναι όξινο. Αφού είναι ξερά βατόμουρα, ρε, εσύ είναι ξερό. Ρε, ξέρεις την νοσημιά έδωση πάνω στο κρεμμυδάκι. Με το μαϊντανό. Όχι, στο λίγο πάνω στο κρεμμύδι το βάζουν. Πω. Αριστούργημα σου λέω. Τέλεια. Είδες, ναι, λοιπόν. Και πιο καλή σου βλακή. Άρα με σκεφτόσουν το βράδυ. Πάντα σε σκέφτομαι. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, 500-500 γραμμάρια και ml σοκολάτα κρεμαγάλατος. Βάζω μέσα λίγο φλόρα, βλέπετε. Βάζω το φλόρα αυτό που είναι στο χαρτί που το έχει μέσα. Τρίτο βάζει, από το δεν είναι ένα τρίτο, δεν είναι ένα τρίτο. Θα βάλεις κι άλλο. Τώρα χιλιοστάνη διαφορά, ρε, εντάξει, με το δεν μάτι. Είναι τον τρίτο. Με πόσο το να μάτι, βάλεις, εντάξει, να το, έλα. Ναι, ναι. Πόσο παιδί, πιο λίγο, πες μου, να ξέρουμε, να υπολογίσουμε. Πόσο λέει, λέει 3 κάπα σίγμα, 3 κουταλιές της σούπας φλόρα, βάζω αυτό που έχει μέσα. 25% βούτυρο, το λέει. Εδώ. Αυτό, το γράφει από κάτω. Είδα, το διάβασα. Λέει ότι είναι, γιατί αυτό είναι το φλόρα με το βούτυρο μέσα που. Λοιπόν, είναι. Εδώ. Εδώ 50. Άρα, εμείς έχουμε βάλει 120 περίπου γραμμάρια από τη συσκευασία. Είναι λιγότερο αυτό. Παιδάκι μου, 50, δεν λέει εδώ. Γράψτε 120 που είναι η κάμερα 120. 50, 100, 150, 200, 250 είναι 250. Όλη η συσκευασία. Σου αν το κόψεις δια 3, είναι 100, δεν 120, είναι 80 γράμμα, 324, είναι κοντά 80 γραμμάρια. Τι λες, 250 το πακέτο, 50, το πακέτο 250, 250. Δια 3 πόσο κάνει 250, κάνει 80 κάτι. 3, 8, 24. Κάνει 80 κάτι. 83. 83 γραμμάρια, περίπου. Ωραία, πάμε πόσο βούτυρο. Θα βάλετε λοιπόν. Περίπου, εντάξει. Το μετρήσαμε και αυτό. Ωραία. Σούπερ. Ανακάτευε λίγο, σε παρακαλώ. Φλόρα 83, να θυμάστε. Φλόρα 83. Αυτό είναι με 25% βούτυρο και αυτό είναι με, πόσο έχει μέσα, 5. Λιγότερο, εντάξει. Αυτό είναι πιο πολύ για ψωμί, άλυμα κτλ. Και αυτό πιο πολύ για γλυκά. Αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ανακατεύουμε το φλόρα μέσα στο σοκολάτα και στην κρέμα γάλατος και βάζουμε μέσα. Συγγνώμη, σε χτύπησα. Βάζουμε μέσα κακάο και στιγμιαίο καφένο. Κανονικά σας γράφω. Τη χτύπησα, την ξεπάτωσα τη γυναίκα, την έκανα. Γι' αυτό τι γελάς. Να μην ζητήσω συγγνώμη. Βάζω στιγμιαίο καφέ, ενώ γράφει εσπρέσο κανονικά η συνταγή. Όμως πολλοί δεν έχουν εσπρέσο, εσπρεσιέρα στο σπίτι τους και βάζουμε λίγο στιγμιαίο. Αυτό που το χτυπάμε και τον κάνουμε παγωμένο το καλοκαίρι. Ναι, μωρέ, το καφέ. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, εντάξει, γιατί θα λέγεται διαφήμιση. Στιγμιαίος καφές. Ναι. Βάζουμε μέσα και λίγο αλάτι. Φτάνει, καλέ. Λίγο, μη συναχωριέσαι, το αλάτι δεν αλμυραίνει τη σοκολάτα, απλώς την οστιμίζει. Εντάξει. Και το γλυκό είναι έτοιμο. Τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε. Ωραία, μυρίζει η σοκολάτα. Λίγη μεμβράνη. Θες κάτι. Όχι τώρα. Βάζουμε λίγη μεμβράνη μέσα στο
σε μια φόρμα μακρόστενη. Λοιπόν, θα σας πω μια, μέχρι να κατέψει λένε το γλυκό, μια ιστορία. Λέω σήμερα, συνοούμε με... Να ανοίξω λίγο σου μακ από πάνω. Αμέ και δεν ρίχνεις. Είναι λίγο μια ξινουλουδίτσα, λέει. Αν μας αρέσει εσένα, θα μ' αρέσει. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Ναι, ωραίο, τώρα, εγώ θα βάζα λίγο λεμόνι παραπάνω. Γιατί έχει μπει το βούτυρο, το φλόρα δηλαδή, και το έχει... είναι πολύ γλυκιά η πατάτα, είναι υπέροχη. Αλλά και μια, λίγο, μια γεύση ξινίλα στην ήθελα εγώ. Ρίξε. Λοιπόν, η ιστορία που θέλω να σας πω είναι ότι σηκώθηκα σήμερα χαράματα για να έρθω νωρίς εδώ για να φτιάξω αυτό το γλυκό και να παγώσει. Ναι. Αλλά κάποιοι κύριοι είχαν την ιδέα να βάλουν μπόμπα στον Άριο Πάγο από το σπίτι μου δίπλα. Όχι, ήταν φάρσα τελικά. Ήταν φάρσα, εννοείται. Ναι. Ήταν κλειστό όλο το κέντρο και έκανα να φτάσω εδώ πέρα 3 ώρες, παιδιά. Οπότε το γλυκό μπορεί να μην έχετε στο ψυγείο. Σταχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί σηκώθηκα τα χαράματα για να σας δείξω το γλυκό έτοιμο. Μπορεί να έχει πήξει βέβαια. Παιδιά, δεινοπάθησα. Λίγο καυτερό δεν είναι. Κάτι είναι. Ποιο, έχει μπαχαρικό μέσα, ρε. Ναι. Αυτό το...